Εν τω μεταξύ, ακούστηκε πριν οξύμορο αυτό που πες ότι επιλέγεις τα πράγματα στη ζωή σου να τα κάνεις πολύ αργά. Για το, σε σχέση με το πότε μπήκες στην τηλεόραση. Αλλά έχεις κάνει πολύ νωρίς οικογένεια. Και επίσης έχω διαβάσει δηλώσεις σου σε συνεντεύξεις σου ότι έχεις περάσει και τα δύσκολά σου. Έχεις περάσει και μέσα από το αλκοόλ και τις δυσκολίες, από αυτή την παγίδα, εν πάση περιπτώσει. Και θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας την εμπειρία σου ως ένας νέος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που φαίνεσαι τόσο άκαυτος, τόσο καθαρός. Πώς μπήκες και πώς βγήκες μέσα σε αυτό το τούνελ? Γενικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός που είχα αρκετές σκοτεινές στιγμές στη ζωή μου. Mm. Νιώθω τυχερός, πραγματικά το λέω. Είναι γιατί αν τώρα νιώθω αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσω δύσκολα πράγματα, είναι γι' αυτό. Γιατί πέρασα μέσα από αυτά και νιώθω πολύ πιο δυνατός. Εγώ ανήκα στις περιπτώσεις όπου δεν άφησα τον εαυτό μου να γίνει δυσλειτουργικός. Από τη στιγμή που κατάλαβα ότι δεν ορίζω μία κατάσταση, αμέσως ζήτησα βοήθεια. Mm. Και αυτό θα πρότεινα σε όποιον έχει τέτοιες τάσεις, κάθε είδους εθισμών, ότι μην το αφήνει για αύριο. Όταν του χτυπάει το καμπανάκι, να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι κακό. Αναγνώρισες το πρόβλημα. Είπες υπάρχει πρόβλημα. Γιατί πολλοί αρνούνται την ύπαρξη του προβλήματος. Ναι. Ναι. Αναγνώρισα το πρόβλημα. Και δεν το άφησα δεν το υποτίμησα. Πολύ σημαντικό. Όταν κατάλαβα ότι δεν το ορίζω, είπα οκ. Okay, και ευτυχώς το πρόλαβα. Το πέρασες μόνος σου, Γιώργο, ή είχες ήδη γνωρίσει τη γυναίκα σου τότε και είχες ένα χέρι, ένα νόμο, μια αγκαλιά? Ήταν λίγο πριν γνωρίσω τη γυναίκα μου που ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα με το αλκοόλ. Mm-hmm. Και το ξαναλέω ότι επειδή μέσα από αυτή τη διαδικασία γνώρισα και ανθρώπους οι οποίοι έχει καταστραφεί εντελώς η ζωή τους. Mm. Οι σχέσεις τους έχουν χάσει εντελώς το τι είναι. Εγώ το πρόλαβα. Και ναι, το ότι βρέθηκα. Βασικά αυτό νιώθω για τη γυναίκα μου. Ότι με πήρε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, πολύ διακριτικά, με πολύ αγάπη, έκανε έτσι και σιγά σιγά άρχισαν να κολλάνε τα κομματάκια. Mm. Και ναι. Τα κατάφερα. Να είστε πάντα καλά. Και μετά η διαδρομή, από τη στιγμή που κάποιος αμέσως είναι δίπλα. Ναι. Ορίστε, που οδηγήθηκαν και όλα τα παιδιά. Είναι πολύ όμορφος ο τρόπος που το περιγράφει ο Γιώργος και είναι πολύ όμορφος ο τρόπος που το απευθύνει και στον κόσμο. Γιατί μπορεί να μας βλέπουν, ξέρεις, ήταν πολύ ωραία η ερώτηση που έκανε ο Παναγιώτης. Γιατί μπορεί να μας βλέπουν και άλλοι άνθρωποι που να διανύουν ένα τέτοιο σκοτεινό τούνελ αυτή τη στιγμή. Και δεν έχει σημασία αν το περνάτε μόνοι ή αν έχετε την ευλογία που έχει ο Γιώργος στη ζωή του να έχει αυτή τη στιγμή ένα χέρι να κρατήσει. Το θέμα είναι πρώτα να το αναγνωρίσετε το πρόβλημα, αυτό που σας λέει, και να μην τραπείτε καθόλου να ζητήσετε βοήθεια. Γιατί δεν είναι ντροπή, είναι λύτρωση το να ζητάς βοήθεια. Έτσι, είναι απαραίτητο.